Τι του κόβεις την μπάλα του Κούτρη? Όχι, τι του την κόβεις? Δικαιούται να παίξει. Τώρα πώς θα τον βάλεις τώρα? Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τον Κωστή Ραβδόπουλο. Κοντός είναι ο Κούτρης, κοντός. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Κώστα. 33 εκατομμύρια το Champions League πήρε ο Ολυμπιακός, αλλά βλέπεις ότι εξτρεμάρα δεν έχει, σαφάρα δεν έχει και έχει ένα προπονητή που δεν παίζει ποτέ το 3-5-2-5-3-2. Και μια Bayern η οποία πήγε σε φόρτωμα πάνω στο Λεβαντόφσκι, το όλο το παιχνίδι της πήγε στην πλάγια γραμμή και ψάχνανε να βρούνε στο κεφάλι τον Λεβαντόφσκι. Δηλαδή, Γιάννη μου, εγώ μόλις ξεκίνησε το μάτς ένα τέταρτο, κάναμε το live εκεί στη Μαρμίτα και λέω πόσο δίνει να μπει γκολ Λεβαντόφσκι με το κεφάλι, ψηλά. Είδαμε τις αποδόσεις, λέω ρίξε ένα δεκάρικο. Το έκανε, αλλά το έκανε χαμηλά και χάσαμε τα λεφτά, αλλά ναι. Φάνηκε όμως από το τέταρτο, αν μπεις μέσα και το ψάξεις, γιατί εμείς εκεί την ώρα κάνουμε την κριτική και είναι πολύ δυναμική κατά τα άλλα. Είδαμε το όλο έργο, ότι όλο το σκηνικό ήταν αν πιαστεί ο Λεβαντόφσκι. Αν κρατιόταν ο Λεβαντόφσκι, το μάτς έλεγε 0-0. Και δεν θα κρίνιαζαν οι εφημερίδες. Οι εφημερίδες φοβούνται να κάνουν κριτική, γιατί υπάρχει το καθεστώς της τρομοκρατίας σε όλο τον ελληνικό τύπο. Βλέπεις ότι όλοι οι δημοσιογράφοι, οι περισσότεροι που γράφουν σε εφημερίδες, site κτλ. Είναι οι άνθρωποι τρομοκρατημένοι, μην πειράξουμε τη διοίκηση, μην κάνουμε, μιλάνουμε. Οπότε η κριτική είναι δύσκολο να γίνει κατά κάποιο τρόπο. Κωστή, δεν νομίζω ότι είναι τόσο αυτό, όσο το ότι επειδή το έχει πει ο Νίκος σε εκπομπές, σου λέει μη συμφωνήσουμε τώρα. Με τον Νίκο, αυτό, ή κάποιοι άλλοι που δεν το βλέπουν καν. Γιατί, επειδή το λέω αλέφαντος, και τι είναι δηλαδή? Γιατί θέλουμε, εμείς θέλουμε αλέφαντους, δεν θέλουμε ανθρώπους που λέει πάει μπάλα εδώ, πάει μπάλα εκεί, γίνεται το κόρνερ. Αυτό το κάνει και η γιαγιά μου. Εμείς θέλουμε ανάλυση, την ώρα του παιχνιδιού, εκείνη την ώρα και μετά από το παιχνίδι. Τρία φαφαργά Ολυμπιακό στο κέντρο, δεν μπορεί να παράξει. Έλειπε ο Βαλμποενά από εκεί. Τώρα βλέπω ο Βαλμποενά πάλι είναι ανέτοιμος, απώλεια για τον Ολυμπιακό. Έχει πολλά. Θα τα πούμε, να ξεκινήσουμε λίγο αφού μας ανέλησε ο Νίκος το Bayern Ολυμπιακός, να πάμε και στα σημαντικά μάτς που έχουμε το Σαββατοκυριακό. Εδώ, Γιάννη, ο Νίκος μιλάει για 3-5-5-3-2 και ειδικούς ρόλους. Ναι. Εδώ είδα την Ίντερ, 5-3-2, δεν υπάρχουν ειδικοί ρόλοι όπως τα αναλύει εδώ ο Νίκος. Ο Νίκος το 5-3-2 το ξέρει καλύτερα τον κάθε προπονητή στον κόσμο. Εγώ το λέω. Το Κόντε ακόμα το παίζει μέτρια. Αν το έβλεπε στο μάτς Ντόρτμουντ. Έχω και το είχα στο μυαλό μου. Εντάξει, Γιώργο, δεν πειράζει. Αφού το έφερε κουβέντα τώρα, θα το βάλουμε τώρα. Θυμάσαι, Νίκο, που κάναμε εκπομπή στο web κάτω και έστειλε μήνυμα ένας φίλος και λέει ότι ο Κόντε δεν παίζει σωστά το 5-3-2 γιατί παίζει στην ευθεία τα τρία στο κόμμα. Ο Νίκος κάνει τον Ηρακλή. Το παίζει με ειδικούς ρόλους. Και τον κριτικάραμε και είδαμε πως το 0-2 έγινε 3-2. Μπράβο. Γιατί όπως μας έχεις πει, και δεν πρέπει να είναι τα στόπερ σε ζώνη. Μπράβο. Και δεν πρέπει να είσαι συνέχεια στην άμυνά σου. Έτσι. Έτσι. Έτσι είναι, ρε Γιάννη. Και από 0-2 έγινε 3-2 το μάτς Ντόρτμουντ Ίντερ. Βέβαια. Γιατί ο Κόντε έχει φοβηθεί κιόλας τώρα. Ναι. Του κολλάνε, τι παίζει με τρεις στόπερ. Θέλει να δείξει ότι παίζει με ζώνη. Παίζει το 5-3-2 με ζώνη με τρεις στόπερ. Ναι. Θα μπουν στα δίχτυα όλοι. Και μας έχει πει ότι αν να παίξει έτσι, καλύτερα να βάλει 4 πίσω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Κώστα, για πες μου κι εσύ. Και για να πάμε. Κάνει. Και από πίσω ο Λεβαντόφσκι είχε το τεμπελόσιλο το Μίλλερ. Ναι. Τίποτα δηλαδή. Τον είχε εξουδετερώσει ο Καμαρά για πλάκα το Μίλλερ. Βέβαια. Ούτε έκανε ο προπονητής της Βάγκεν καμία κίνηση να βάλει το Μίλλερ, ξέρω εγώ, πιο πίσω, να βάλει το χαφ τον ένα και να βάλει το Κουτίνιο για παράδειγμα. Δεν ασχολήθηκε και αυτός ήρθε το 70 λεπτό. Άμα δεν την γινόταν τον γκολ, και αυτός κινήθηκε ο της Βάγκεν. Εντάξει, ο Φλίκ ξέρει ότι αυτό το μάτς και με την Ντόρτμουντ μετά θα έχει προσβάλλει. Ναι, αλλά πάει στο 60-65 και δεν βάζει Κουτίνιο. Έχει το Μίλλερ, τον έχει σβήσει ο Καμαρά πίσω, τον έχει εξουδετερώσει. Δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, Κώστα, τώρα μεταξύ μας το 0-0 μέχρι το 65-70 ήταν συγκυριακό. Δηλαδή, το έβλεπες ότι τον γκολ κάποια στιγμή όπως έπρεπε ο Ολυμπιακός θα έρθει. Άμα ξυπνήσει όμως ο προπονητής του Ολυμπιακού στο 65, καλά, δεν το φάει. Να. Και βάλει τρίτο στόπερ, μετά ψάχνει να βρει εσύ. Δηλαδή,
και οι δύο προπονητές ήταν, όπως λέει ο Νίκος, εγώ θα πω και για τις Μπάγερν. Δεν κουνήθηκε από τη θέση του, τον έβλεπα εγώ εκεί πέρα. Ναι, υπηρεσιακός και... ήταν για ένα, για δύο μάτς. Θα δούμε και το Μπάγερν. Άμα ξέρεις καμιά γνωριμία, θα πας στον Νίκο σε κάνα σεμινάριο μεγάλο. Θα τους μάθει πώς παίζεται το 3-5-2, γιατί βλέπω και στην Ευρώπη. Μια ευθεία οι τρεις, εξτρέμει δύο οι μπακ. Ακόμα και με τετράδες που παίζουν, ακόμα και δηλαδή τραβιούνται όλοι απάνω. Να θυμάμαι μεγάλο τον κόλ που τρώει η City και την αποβολή. Γύραγμα αλέφαντου, πώς ήρθε ο Ταμπέντη στα δεξιά και έγινε ας πούμε το σαν αντεπίδεση τη City, την πιάσανε απροετοίμαστη. Έχει πολλά τέτοια παραδείγματα. Πάντως, σε αυτό ναι. που έλεγες Κωστή νωρίτερα, επειδή έχει ο Γιώργος έτοιμα τα γκολ που δέχτηκε η Ίντερ από την Dortmund, το ότι ο Κόντε κατέβασε τρία στόπερ στην ευθεία και τα γκολ τα έκαναν οι παίκτες που ερχόντουσαν από πίσω. Έτσι. Είναι νομίζω και αυτό ήταν καλό μάθημα να μας το δείξει. Μπράβο. Ο Νίκος. Το ωραιότερο 3-5-2 ο Νίκος το είδε το 82 με τον, πώς το λέγανε, τον Μπιάρζο. Ναι, εδώ είναι εκείνο ήτανε, εδώ είναι εκείνο εφήρμοσε, εκείνο εφήρμοσε και στην προοδευτική και την πήρε τελευταία με 40 βαθμούς την πήγε. Και εκείνο εφήρμοσε στον Ηρακλή με ένα βαθμό τον πήρε από τον Κόπα και τον πήγε τρίτον. Εκείνο εφήρμοσε, όχι τη ζώνη. Και εγώ απορώ και ήθελα να το ρωτήσω, δεν το ξέρα. Στο NBA λέει, απαγορεύουν τη ζώνη. Το ήξερες αυτό? Πάντα. Το μπάσκετ, χρόνια τώρα. Και κατεργούμε στο ποδόσφαιρο το man to man. Εγώ μιλάω και με προπονητές μπάσκετ. Μπάσκετ που εμείς λέει η μπασκετική είναι με τον αλέβατο. Έχω ένα προπονητή. Ζώνη στο NBA έχει καταργηθεί από το 70. Γιατί? Έχει αυτό το λόγο ακριβώς. Για να... Λοιπόν, και μάλιστα μου λέει ο Γιώργος παλιά υπήρχε και ως ποινή η ελεύθερη βολή όταν παίζε ζώνη. Όταν έκανε αυτό, βέβαια. Γιώργο, ας δούμε λίγο σε full screen την φάση συγκεκριμένη για να μας αναλύσει λίγο ο Νίκος, να τη δει καλά. Από το Dortmund Inter το 3-2 είναι ένα χαρακτηριστικό stop καρέ που είναι στην ευθεία τα τρία stopper της Inter και κάνει τον goal η Dortmund εδώ πέρα. Και στα τρία γκολ. Τώρα δηλαδή πόσο παίκτες έχει Inter μέσα, έναν, δύο, τρεις, έχει έξι παίκτες μέσα στην περιοχή. Εδώ. Λοιπόν, είναι και τα τρία γκολ με παντομοιότυπο τρόπο. Δηλαδή έρχεται παίκτης από πίσω και κάνει το γκολ. Εδώ, κοίτα Νίκο, την γκολ έχει φάει, έτσι. Δηλαδή, κυνηγάνε όλοι, αλλά κανείς δεν είναι μπροστά. Είναι ένας παίκτης μέσα στην περιοχή, ο κίτρινος της Dortmund, και πόσο μακριά είναι οι αμυντικοί υπόλοιποι. Είδες. Εδώ είναι το 2-2. Και στο 3-2 θα δούμε επίσης πώς κολλανδούν σε replay. Άμα έχεις 4 στη ζώνη, τα τρως. Άμα έχεις 5 στη ζώνη, μπορεί με μια πάσα να φας 5. Καλά, αν ο Νίκος έτρωγε γκολ από πλάγιο δικό του, συνάμενο τους είχε κρεμάσει όλους όπως έγινε τώρα, έτσι δεν είναι? Έξω από το πούλμα, θα τους κατέβαζα από το πούλμα. Εδώ. Εδώ δεν τους είδες, στα δίκτυα, μπαίνουν μόνοι τους. Τίποτα, ακίνητη. Η ευθεία, την ευθεία εκεί. Αραχτοί, παίζανε ζώνη, τους περιμένανε. Και μπαίνουν μόνοι τους, εδώ κοίτα. Ένας, δύο, τρεις. Ναι, περνάει ένα, περνάει και τους τέσσερις. Κοίτα, τι πάτη. Με μία παλιά. Εδώ κοίτα, τους είδες. Όποιος έβγαινε, ήταν ανοιχτοί όλοι, ζώνη, πετάχτηκε το δεξιό σου, την δώσαν στα δίκτυα. Παράδεκτα πράγματα. Δηλαδή, τι σύστημα είναι αυτό? 5-3-2 με 3 λίμπερο χωρίς να υπάρχει ένα μαντουμάνι. Τίποτε δεν είναι αυτό, ότι είναι ένα κωμωδία. Μπράβο. 3 λίμπερο. Νάτι. 3 λίμπερο, απόσταση από τους κίτρινους 5 μέτρα. Ό,τι θέλουν να κάνουν οι κίτρινοι. Ό,τι θέλουν. Μπήκε μέσα όλος, τον έκανε απευθείας. Αν την γυρνάγε πίσω, ήταν ελεύθερη και η κίτρινη. Ναι. Αν το κολλάγε. Λοιπόν, γι' αυτό το έβαλα, το επισήμανε σωστά ο Κωστής. Οπότε. Να πάμε, Γιώργο, στη διαφημίση για να επιστρέψουμε. Πάτε με την Μπαρσελόνα που το έπαιξε και είχε το Μέση σε ζώνη. Μου έκανε εντύπωση πως το γύρισε η Μπαρσελόνα και ήταν κακή η διάταξη.
η πεντάδα του τρισκά. Και με την Μπαρσελόνα και με την Ντόρτμουντ παίζει εκτός έδρας. Προηγείται με τον ίδιο σκόρερ το Λαουτάρο Μαρτίνες περίπου στο ίδιο λεπτό, στο τρίτο τέταρτο λεπτό, έτσι, και δεν μπορεί να κρατήσει γιατί είναι και αυτό που είδαμε στην ευθεία, αλλά και δεν ξεμίτησε στο δεύτερο ημίχρονο προχθές ποτέ. Και μας είχε πει ο Νίκος Κώστα ότι ακόμα και σωστά να εφαρμόσει το 5-3-2, εάν δεν φύγεις δύο-τρεις φορές μπροστά, δεν θα αντέξεις πίσω. Δεν αντέξεις. Με τέτοιες ομάδες. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεπε.